Γιόνι Ότο για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς πέρασε, μπήκε μες στην περιοχή. Ο Ζίβκοβιτς λασάρει. Δεν μπορεί να βάλει το κεφάλι του με τρόπο ο Μπράντον Τόμας. Δεν μπορεί να κάνει και την προβολή όπως θέλει ο Ντεσπότοφ στο πίσω δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 13. Κάθετη από τον Κετζιόρα. Γενικά στροχή έφτασε στον άξονα. Κάνει ωραία προσποίηση και βγάζει πολύ καλή πάσα με το εξωτερικό για τον Ντεσπότοφ. Περιμένει το ανέβασμα του Ράφα Σοάρες. Το γύρισμα, το πλασέ από τον Μπράντον Τόμας. Πολύ καλή επέμβαση από τον Τραγκόφσκι. Εξαιρετική ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ, εκτέλεση με την μία από τον Μπράντον Τόμας. Καλή τοποθέτηση και διώξουμε από τον Τραγκόφσκι. Αράο. Τραγκόφσκι. Πέρασε η μπάλα και κατεβάζει ο Μπερνάρ. Μένει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μπερνάρ. Λύσεται, δημιουργεί το χώρο, πλασάρει, κόρνερ. Έχει βάλει το πόδι του αμυντικός του ΠΑΟΚ και έχει σταματήσει το πλασέ του Μπερνάρ. Ο Ζίβκοβιτς δείχνει την κομπίνα, αφήνει τελικά την εκτέλεση στον Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ ψάχνει στο πίσω δοκάρι τον Σβάμπ, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, διώχνει ο Τραγκόφσκι το γυριστό από τον Μπράντον Τόμας. Πήγε να βάλει ένα γκολ με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ράο. Μαντένοβιτς. Μπερνάρ. Πολύ ωραία συνεργασία με τον Τσέριν. Ο Μπερνάρ στον άξονα για τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας κάθετα ανεβαίνει και μπαίνει στην εξίσωση ο Κότσιρας που κάνει τη σέντρα για τον Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ με το κεφάλι. Φοβερή επέμβαση από τον Τραγκόφσκι. Αλλά η μπάλα θα πάει στα δίχτυα από τον Σπόραρ. Ο οποίος είναι εκεί για να πάρει το rebound και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Για να το ξαναδούμε από την αρχή τον γκολ, σας έλεγα ότι σε δημιουργία είναι καταπληκτικό. Τραγκόφσκι, η πρώτη πάσα για τον Μπακασέτα. Η προσποίηση και η αλλαγή παιχνιδιού από τον Τάσο Μπακασέτα που ανεβάζει κεντρικό αμυντικό τον Αράο. Η μπάλα πάει στα άκρα, παίζει ο Μπερνάρ. Ο Μπερνάρ συνεργάζεται εξαιρετικά. Ξαναφτάνει στον άξονα, παίζει με τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας με τον Σπόραρ. Με τη μία για τον Κότσιρα, με τη μία η σέντρα, η κεφαλιά του Μπερνάρ και η εκτέλεση από τον Σπόραρ. Τσέριγκε Μπερνάρ. Μπερνάρ για Μλαντένοβιτς. Μλαντένοβιτς ξαναπαίρνει μπάλα, γυρίζει προς τα έξω. Καταπληκτικό γύρισμα από τον Σπόραρ. Έφερε την μπάλα μπροστά, εκτέλεσε σπουδαία επέμβαση από τον Κοτάρσκι. Για να δούμε την προσπάθεια. Προσπάθησε ο Σπόραρ και τώρα κάνει και το σουτ ξαφνικό. Ευνηδιάζει τον Κοτάρσκι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 75. Το εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Καλό είναι! Φοβερή επέμβαση του Τραγκόφσκι. Ο Σαμάτα είναι αυτός που έστριψε πάρα πολύ ωραία το κορμί του. Δείτε και περισσότερο με τον ώμο και λιγότερο με το κεφάλι. Έδωσε κατεύθυνση προς την μπάλα στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ. Αλλά ο Τραγκόφσκι έκανε σπουδαία επέμβαση. Ένας έντονος διαπληκτισμός. Μπακασέτα Τάισον. Δεν χρειάζονταν αυτό. Πραγματικά δεν χρειάζονταν αυτό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν. Τώρα πάει να ανάψει και μια εστία μεταξύ Γκέτβαϊ και Μεϊτέ. Πολύ έξυπνα ο Πέρεθ τους χωρίζει. Ο Μπακασέτας βρίσκεται στο χόρτο. Ο Ζίβκοβιτς πηγαίνει από πάνω του. Για να το ξαναδούμε. Εδώ είναι το φάουλ που κάνει ο Μπακασέτας στον Τάισον. Η κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο. Βάζουν τις κουτουλιές, πιάνονται και στη συνέχεια πέφτει με έναν υπερβολικό τρόπο ο Μπακασέτας στο χόρτο. Ευτυχώς μπήκαν και οι ψυχραιμότεροι στη συνέχεια για να μην μεγαλώσει η ένταση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει τώρα ο Ολλανδός διαιτητής. Κόκκινη και στους δύο. Κόκκινη στον Τάισον. Κόκκινη και στον Τάσο Μπακασέτα. Δεν χρειαζόταν πραγματικά. Νέα ένταση εκτός γηπέδου
με τον Μλαντένοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς πέφτει για να ηρεμήσει τα πράγματα. Κάποιος βγήκε από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και κράτησε τον Μλαντένοβιτς. Θα το δούμε ξανά. Εδώ είναι μονομαχία Ζίβκοβιτς-Μλαντένοβιτς. Ο Μλαντένοβιτς πέφτει στο χόρτο. Και ναι, ο Μπράντον Τόμας είναι αυτός που τον κρατάει για να μην μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ο τέταρτος έχει φωνάξει τον διαιτητή, τον Ολλανδό, για να του εξηγήσει τι συνέβη στην φάση. Ο κύριος Λίντχαουτ έχει βγάλει μια κίτρινη κάρτα στον άλλο Ζίβκοβιτς. Έκανε λάθος ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν είδε ότι ήταν ο Μπράντον Τόμας, νόμιζε ότι ήταν ο Ζίβκοβιτς. Στο μεταξύ ο Μαντσίνι μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από δύσκολη γωνία δοκίμασαν να νικήσει τον Κοτάρσκι που έβγαλε πάλι απάντηση. Πάρα που εκτέλεσε γρήγορα για τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ κράτησε με τον τεράστιο όγκο του την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία. Ζυγίζει επιλογές, καθυστέρησε μέχρι να αποφασίσει και έκλεψε ο Ρούμπεν Πέρεθ με τη βοήθεια του Ζέκα. Και ο Ρούμπεν Πέρεθ ανοίγει το παιχνίδι στα άκρα. Περιμένει ο Μαντσίνι το σουτ. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Κόρνερ έχει βρει. Από την πολύ καλή προσπάθεια του Κότσιρα. Μορκρατάει την μπάλα, αποφεύγει αντίπαλο, στρώνει για τον Μεϊτέ, δημιουργεί το χώρο για να σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει στο δοκάρι, στον Τραγκόφσκι, τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Από μια απίθανη καραμπόλα. Εδώ είναι η πρώτη κόντρα, εδώ είναι η δεύτερη κόντρα. Η αλλαγή κατεύθυνσης της μπάλας στο δοκάρι. Ο Τραγκόφσκι τη βλέπει να έρχεται προς τα χέρια του. Δεν μπορεί να την μπλοκάρει με την πρώτη, την μπλοκάρει με τη δεύτερη. Και γλιτώνει ο Παναθηναϊκός καθυστερήσεις